ριζικές αλλαγές έρχονται στην εξέταση για απόκτηση άδειας οδήγησης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι εξεταζόμενοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν για άνηση μεταχείριση, αφού το τμήμα εξοπλίστηκε με ειδικά GPS, τα οποία συνδέονται με τα τάμπλετ που έχουν μαζί τους οι εξεταστές και πλέον η εξέταση καταγράφεται. Θα βεβαιωνόμαστε ότι θα υπάρχει ομοιόμορφη εξέταση μέσω αυτού του συστήματος. Δηλαδή θα μπορεί να παρακολουθεί ο υπεύθυνος εδώ στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή ο επιβλέπων, να βεβαιωθεί ότι όλοι, για παράδειγμα, θα περάσουν από ένα συγκεκριμένο αριθμό από κυκλικούς κόμβους, ότι ο χρόνος, η διάρκεια δηλαδή της εξέτασης θα είναι γύρω στα 30-35 λεπτά για όλους. Ταυτόχρονα θα γίνεται σύγκριση όλων των εξεταστών με βάση τα στατιστικά τους, τα οποία θα μένουν στο σύστημα για 5 χρόνια. Οι καταγγελίες θα μπορούν να αξιολογούνται και να αποδίδονται ευθύνες, με σκοπό όλοι οι μελλοντικοί οδηγοί να περνούν από την ίδια εξέταση. Πάντως, ο Υπουργός έπιασε τιμόνι με τον εξεταστή που τον συνόδευσε να δηλώνει ότι κατά την εξέταση ήταν τύπος και υπογραμμός. Επίσημη πρώτη για το νέο εργαλείο που μπαίνει στην φαρέτρα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για διαφάνεια στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Σε αυτό το τόξο που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ είναι το αυτοκίνητο, στο οποίο βρίσκεται μέσα ο Υπουργός Μεταφορών για την επίσημη πρώτη χρησιμοποίηση του εργαλείου. Κάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Ο εξεταστής είχε βάλει σε θέσεις εφαρμογή για να μπει σε λειτουργία το σύστημα. Πήγαμε από κάποιους κυκλικούς κόμβους και τώρα θα πάμε να δούμε αν έχει δείξει τη διαδρομή τη σωστή και κάποιες λεπτομέρειες της διαδρομής. Κάναμε μια βόλτα απλώς για να δούμε το σύστημα. Σίγουρα είναι έμπειρος οδηγός ο κ. Υπουργός. Πέρασε την εξέταση. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, το Υπουργείο Μεταφορών προωθεί και η ηλεκτρονική εξέταση για την απόκτηση μαθητικής άδειας. Δείτε, κυρίες και κύριοι.